Άρε, Σοφία, εσύ να θλάψεις. Έφυγε η γκόμενα που συγχαινόσουνα και τώρα είμαι κακιά. Κάνεις κακή στρατηγική. Δεν είναι κακή στρατηγική, μανάρι μου. Έχεις βάλει όλο τον κόσμο να με ψηφίζει και δεν με ψήφισες εσύ. Εγώ. Αμέσως, μόλις παίρνεις μια αφορμή, αμέσως με χτυπάει. Εσύ παίρνεις την αφορμή. Κοφτώ σου. Άσε ρε τώρα. Θα μου αλλάξει την προσωπικότητα. Έκανες εμένα και τη Ραΐσα εκεί πέρα που δεν ήρθαμε, λέει, εδώ πέρα σε reality αγάπης. Έκανε σχέση και πρώτη που έκανε ήταν. Εσύ θα μιλήσεις για τη σχέση τη δική μου. Άσε μας, μωρέ. Που παρακαλάς τον Μπέντζι να το πέρα και πόσο καιρό για τον Πέτρο. Θα πεις σε μένα για τη σχέση δική μου. Εμείς με τον Μπέντζι και κάνουμε χαβαλέ. Και εγώ τι είμαι. Είμαι σε σχέση. Τι σε νοιάζει, κακά, τι κάνω εγώ. Τι σε νοιάζει, τι κάνω εγώ. Γιατί με σχέσεις. Μας έκραζε. Ζηλεύεις. Θα γυρίσεις και θα μου πεις σε εμένα. Ζηλεύεις. Αυτό θα μου πεις σε εμένα τι είμαι. Κόφτο. Στο στόμα σου, ρε! Έλα! Μπράβο! Θα μιλήσεις εσύ για μένα! Κόφτο! Ναι, βρε, γιατί μας έκραζα, ρε! Τι σε έκραζα, ρε! Μας έκραζε, παιδιά, με την Ραΐσα, εκεί στο καπνιστήριο! Η πρώτη μου έκανε σχέση ήταν αυτή! Ποια είναι η σχέση δική μου, ρε! Ποια είναι η σχέση δική μου! Δεν έχει σχέση! Δεν έχει σχέση! Τι σχέση έχετε! Για πείτε μας! Ζηλεύεις! 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 Έχεις πρόβλημα! Εσύ τι είσαι, ρε! Εσύ τι είσαι, ρε! Σε σύγκριση με εσένα, το καλύτερο. Πούλα στο στόμα σου. Το καλύτερο πράγμα. Πούλα στο στόμα σου που θα μου πεις σήμερα. Μη βρίζεις. Άντε, ρε. Κόφτο σου, είπα, ρε. Ζακ, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτά τα ύπουλα να τα κάνεις αλλού. Θα μου σταματήσετε εσείς τον λόγο που γυρνάει και οι άλλοι αλλού. Ποιο λόγο, μωρέ, που πήγες να μου κλείσεις το στόμα προχθές. Γιατί εγώ στηρίζω τους ανθρώπους. Ποια, πώς στηρίζεις τους ανθρώπους. Με τι τους στηρίζεις. Με τι τους στηρίζεις. Πού τους ρίχνεις. Πού τους ρίχνω εγώ. Πού τους ρίχνω εγώ. Ρίχνω που είσαι εδώ μέσα. Εσύ θα μου πεις εμένα. Άσε μας, ρε. Άσε μας εσύ. Θα μου πεις, θα μου μιλήσεις για τη σχέση τη δική μου, για τη δική μου την προσωπικότητα, θα μιλήσεις εσύ. Αλήθεια. Γιατί εσύ, ρε. Εσύ με βρίσεις. Ωραία, μην το κάνεις αυτό. Ό,τι θες σου κάνουμε. Εσύ το ξεκίνησες, εσύ θα είναι το ύφος της συνέπειας. Από την πρώτη μέρα έρχεσαι εδώ πέρα, ποιο νομίζεις ότι είσαι, ρε. Εσύ ποιο νομίζεις ότι είσαι. Εσύ ποιο νομίζεις ότι είσαι. Είμαι αθυρόστομη σαν εσένα. Αθυρόστομη, ναι, ρε, είμαι αθυρόστομη, καλά κάνω. Έτσι ήμουνα τρεις μήνες. Δεν είμαι σαν και εσένα, γλυφτρώνει, γλυφτρώνει. Εδώ τον έχεις βγάλει το χαρακτήρα σου. Ρε τούβλο, εγώ εσένα πόσες φορές υποστήριξα, ρε τούβλο. Διαβόλικο, πλάσμα, φίδι, κολοβό. Ανώμαλη. Εσένα, άκου, ανώμαλη εδώ, με έχει πει του κόσμου τα πράγματα. Γίνε κολλητή με την Άννα Μαρία τώρα που τα βρήκατε, που αυτή σε μίλησε για σένα άσχημα. Ρίξε τα βέλη, δεν πειράζει αλλά, το θέμα. Δεν έχω γίνει. Ρίξε τα βέλη, ρίξε τα βέλη σε μένα. Αυτό το παίρνει εσύ έτσι. Εγώ απλά είπα το τι έχει γίνει. Αν το μέσα σου έχει επηρεαστεί από όλα αυτά. Εγώ απλά είπα τι έχει γίνει. Νόμιζα το έκανε κατάλληλα. Αντέγραψέ με, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να σε αντιγράψω, τέτοια ανομαλία μόνο εσύ έχεις. Δεν μπορώ να σε αντιγράψω, η αλήθεια είναι αυτή. Τόση κακία και τόσο ψέμα και τόσο δούλευμα, μόνο εσύ. Εσύ είσαι ήδη το κακό. Δεν μπορεί να σε αντιγράψει κανείς. Εδώ πέρα είμαστε τρεις μήνες και είναι σαν 300 χρόνια. Η μισή λέξη είναι μεγαλύτερη από στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν έρχομαι κοντά με έναν άνθρωπο, δεν επιτρέπω σε κανένα να κατακρίνει κάτι και να μιλάει για την προσωπική μου. Προσωπική μου. Σχέση όποια και να είναι. Βούλος το στόμα σου! Βούλωσε το στόμα σου! Και μην τραγουδάς εσύ, είσαι άφωνη, μωρή! Τα τραγουδάνια μου να ακούω εσένα, να λέω να αντιστρέφεις τα λόγια σου. Θα φωνάζω όλη μέρα έτσι! Άμα συνεχίσεις να τραγουδάς! Θα φωνάζω όλη μέρα έτσι, αν συνεχίσεις να τραγουδάς! Απαράδεκτο πλάσμα! Δεν πειράζει αυτό. Απαράδεκτο πλάσμα. Μιλάω με τον Χρήστο. Δεν μιλάω με σένα. Να μην χλεβάζει τη συζήτησή μου. Δεν χλεβάζω. Τι χλεβάζει. Είσαι ειρωνική. Έτσι μου κάνει και εμένα. Όχι, δεν σου έκανα εγώ ποτέ έτσι. Τρεις μήνες μου το έκανε εσύ αυτό. Κατάλαβε. Ο κόσμος έχει καταλάβει ποια είσαι, δεν υπάρχει μία τον επίσης. Ας έρθει Παρασκευή και ας φύγω και ας κάνεις πάλι. Αλλά αν δεν φύγω, τι όπω με απειλεί, δεν σε απειλεί. Με τι θα σου απειλείς, γιατί θα σου δώσω, θα σου δώσω αυτό ακριβώς που κάνεις. Με απειλεί, θα σου δώσω, δεν σε απειλώ, σε προειδοποιώ. Με απειλείς, όχι, με προειδοποιώ, με απειλείς. Θα σου συμπεριφέρομαι όπως με συμπεριφέρει. Δεν θα πάρω θέση εγώ, επειδή εκεί τη στιγμή μου δεν μου πουλάω στο στόμα μου. Εγώ δεν ήθελα να σου πουλάω στο στόμα, θα στην ψήφω. Γιατί με πολεμάς και είσαι ένας άνθρωπος που βγάζει δηλητήριο απέναντί μου. Είσαι, βγάζει δηλητήριο απέναντί μου. Γιατί όταν ένας άνθρωπος τον συμπαθείς, ξέρεις κάτι, του δίνεις ευκαιρίες. Σου δίνεις ευκαιρίες. Πόσες φορές σου έχω τέρμα. Πόσες φορές σου έχω τέρμα. Να προσβάλλεις την έγκαιρα. Άντερε, άντερε, νομίζω ότι εγώ είναι διαβολή. Άντερε, είναι διαβολή. Εγώ νομίζω ότι θα καθίσω. Θα καθίσω εγώ, νομίζεις, και θα υπομένω τη βρισκιά σου. Θα κάνεις επίθεση επειδή είναι τέσσερις και εσύ να πας πέμπτη. Δεν στο επιτρέπω. Κατάλαβες. Τι επίθεση μου ρε κάνει μου, τι επίθεση μου ρε λες. Επίθεση του κάνανε.
λόγο του και το άδικο δεν το βλέπεις. Το επιθέσει εδώ μέσα. Δίκιο και το άδικο δεν το βλέπεις. Από την πρώτη εβδομάδα. Από την πρώτη εβδομάδα. Από την πρώτη και το προκάλεσε εσύ. Καταλαβές. Δεν το προκάλεσες. Άντερε. Εγώ το προκάλεσα. Θέλω από έξω. Όχι, τώρα εγώ θα πω για τσιγάρο. Όχι. Θα πάω εγώ. Κάτσε ήσυχη. Όχι. Ρε, εγώ θα πάω. Δεν κατάλαβα. Δεν σου μιλάω. Άσε με, κάτσε ήσυχη. Όχι. Κάτσε. Τι, όχι. Τι δίνεις. Όχι. Άσε με. Τι δίνεις. Άσε με. Δίνει. Τρελή και κατά και τέτοια. Άντε. Πήγαινε, εγώ θα πάω. Πήγαινε. Ας κάνω ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει. Θέλετε στρατηγική. Στρατηγική ρε, θα πάρετε. Μας. Θα τα νομίζω κάνω. Έτσι, για να φύγω την Παρασκευή, τι να καπνίσει. Να χαίρεσαι. Μακάρι να φύγει. Άντε, μα έτσι, μπράβο. Αυτό. Πες την αλήθεια σου. Αυτό είσαι. Αυτό είσαι εσύ. Σηκώτε έτσι, θα το ξαναπώ. Λυπάμαι γενικότερα, παιδιά, πολύ ένταση. Πολύ, είναι... πολύ τσακωμό. Τι είναι και, αυτό. Και το εξοργιστικό είναι η απάθεια με την οποία οι υπόλοιποι ναι. παρακολουθούν λίγο αυτό που διαδραματίζεται. Λίγο και χαγιάς προσπάθησε και της λέει σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Αλλά οι άλλοι δεν πάνε λίγο να τσιρεμίσουνε. Να πάρει πριγύρι στην Άννα Μαρία, να της πει έλα Άννα Μαρία που ερέμισε. Να πάρει ο Κεχαγιάς, όλοι να πούνε παιδιά σταματήστε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι κάθονται ζουν να πέρα. Λες και είναι μια παράσταση, έχουν πληρώσει τίριο ή είναι δωρεάν κερασμένο και παρακολουθούν τα δρόμενα. Την προηγούμενη φορά που πήγανε να επέμβουν και να σταματήσουν τον καυγά μεταξύ της Άννας Μαρίας και της Σοφίας, η Σοφία είχε βγει σε έξαλλη κατάσταση, την είχε πιάσει ο Κεχαγιάς, αν θυμόσαστε, κουνούσε τα πόδια της από τα νεύρα της και μόνο που δεν την έδιρε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι η Άννα Μαρία δεν μπορεί κάποιος να τη σταματήσει. Όχι. Εάν σηκωνόταν ο Πυργίδης και πήγαινε και της έλεγε Άννα Μαρία, μου πάμε λίγο στο δωμάτιο, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν νομίζω. Εγώ πήγαινε. Ναι, θα πήγαινε. Όχι, γιατί θα τον πήγαινε γιατί μετά. Μα όταν αυτό το πράγμα συνεχώς γίνεται, φυσικά και δεν μάλιστα. Θα μείνει σε κανένα από το Twitter, κατάλαβα ότι κάτι έγινε χθες με την Άννα Μαρία, τον Πυργίδη και το δίδυμο. Με όλους, με όλους. Κοίταξε, ολοκαύτωμα. Αυτό ουσιαστικά που γίνεται είναι ότι τους κατηγορούν ότι έχουν στρατηγική και ότι είπαν, δηλαδή αυτοί οι δυο είπαν στην Άννα Μαρία ότι τους έγλυφε, αν μου επιτρέπετε αυτή η εκφρασία, έτσι ακριβώς το είπανε, η Σοφία για να μην την ψηφίσουν αυτή και το Κεχαγιά. Mm-hmm. Και ουσιαστικά τους κατηγορούν πάλι, όπως είχαν κατηγορήσει και τη Ραμόνα, ότι είναι η ρουφιάνη της υπόθεσης. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι αυτοί οι δύο την ψήφισαν στην προηγούμενη ψηφοφορία. Ναι, και βεβαίως, αυτό βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Εγώ λέω τι μεταφέρει ο ένας και τι μεταφέρει ο άλλος. Γιατί έχουμε πληροφοριοδότες που κάθονται και λένε πράγματα, όπως είναι ο Γρηγόρης για παράδειγμα, που στην ουσία δεν υφίστανται ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Μεταφέρουν λάθος πράγματα. Αλλά δηλαδή έχουμε πολλές είναι... Ραμόνες.